Όλο και πιο ανωδική είναι η πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς τα ημερήσια κρούσματα αυξάνονται ανησυχητικά. Εκτός από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε άλλους εσωτερικούς χώρους των σούπερ μάρκετ, νέα εγκύκλειος προβλέπει την υποχρεωτική χρήση μάσκας και στο δημόσιο. Στην εγκύκλειο αναφέρεται ότι η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας αφορά χώρους γραφείων δημοσίων υπηρεσιών όταν υπάρχει επαφή με το κοινό και αφορά τόσο στο προσωπικό όσο και στο κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση. Καλό ήταν να έχει γίνει εξ αρχής, να μην είχαμε σταματήσει καθόλου τις μάσκες. Έτσι όπως πήγαινε το πράγμα, αναμενόμενο ήταν. Οι πολίτες στην πλειοψηφία τους δηλώνουν σύμφωνοι με το μέτρο, καθώς θορυβούνται από την συνεχή αύξηση των κρουσμάτων. Ενώ όσοι πολίτες εντοπιστούν να μην χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα προσώπου ή να την χρησιμοποιούν ως απλό αξεσουάρ, τότε το πρόστιμο θα είναι 150 ευρώ. Ο κόσμος συνετίζεται, ναι. Και αρχίζει και φοβάται περισσότερο. Πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας. Και καλό είναι να παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας. Θα βοηθήσουν τον κόσμο να το κάνουν υποχρεωτικά, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν δεν υπήρχε πρόστιμο, ναι, ίσως να το παραγράφαμε, να μην το κάναμε. Το πρόστιμο, εντάξει, θα πληρώσει 150 δραχμές, αλλά αν θα αρπάξει την αρρώστια, εκείνο είναι το θέμα. Κάνουν να βάζουν πρόστιμο για να φοβάται ο καθένας να βάζει. Αλλά εγώ βλέπω τόσους που μπαίνουν με δίχως μάσκα μέσα. Είναι αδιάφοροι, τους βλέπω, περνάνε μέσα. Λοιπόν. Δεν διορθώνεται ο Έλληνας. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Το πρόστιμο είναι δευτερεύον. Αλλά σίγουρα θα συμβάλλει. Γιατί ο Έλληνας έχει μάθει μόνο το πρόστιμο. Παράλληλα, όπως επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, τις επόμενες ημέρες, εφόσον χρειαστεί και ακολουθώντας τις εισηγήσεις των ειδικών, η χρήση μάσκας θα καταστεί υποχρεωτική και σε περισσότερους κλειστούς χώρους, ενώ το σενάριο για καθολική χρήση της σε όλους τους κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιών και των χώρων εργασίας, είναι ακόμη υπό εξέταση.